Δηλαδή αυτή δεν είναι κριτική πολιτική, είναι προφητεία ανημολόγιου επίσκεψη αυτή έγινε διότι πρέπει να κρατάμε πάντα τα κανάλια συζητήσεων στην Κορέα που βρέθηκα μια εβδομάδα προηγούμενα όταν τους ρώτησα ποιο είναι το κύριο πρόβλημά σας δεν μου απάντησαν οι βαλιστικοί πύραυλοι μου απάντησαν ότι δεν έχουμε καθόλου κανάλια επικοινωνία με τη Βόρεια Κορέα και αν συμβεί ένα ατύχημα ή λάθος θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τις συνέπειες έγινε επίσης για να δώσουμε επιτέλους μια όθηση και να ξαναξεκινήσουμε και τα κοινά μεγάλα οικονομικά μεταφορικά έργα που ετοιμάζουμε τη συνεργασία Πανεπιστημίων Ερευνητικών Κέντρων τη συνάντηση των δύο κυβερνήσεων που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη σε τρει μήνε από σήμερα. Ε, να δούμε ξανά πώ θα συνεργαστούν τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών. Κουβεντιάσαμε για το Κυπριακό. Είναι ένα γείτονά μα με τον οποίο πρέπει να κουβεντιάζουμε. Έχω την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση είχε πάρει απόφαση πριν ξεκινήσει η επίσκεψη να την θεωρήσει αποτυχημένη και έχει και μια νοοτροπία, τον, την ονομάζω νεοπομονετισμού και αδράνεια. Δηλαδή να καθόμαστε στο σπίτι μα. Αυτή μπορεί να είναι βολική νοοτροπία με το γείτονά σου στην πολυκατοικία, αν δεν θέλει να Μιλά. Στι διακρατικέ σχέσει δεν ισχύει η αρχή. Η επίσκεψη ήταν ωφέλιμη για την χώρα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζονται οι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Λοιπόν, σήμερα, σημερινή πρόοδο, λίγο κιόλα, όλες... γιατί.